Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Σήμερα, όπως βλέπετε στο βίντεο, θα κάνουμε μία σωστή βάση με τα καινούργια δεδομένα. Μία βάση που κι εγώ η αλήθεια είναι ότι έχω αλλάξει τη φιλοσοφία μου αφού τελείωσα μακιγιάζ. Θα σας δείξω μία βάση την οποία την κάνω τον τελευταίο καιρό. Την οποία με βγάζει άσπρο πρόστροπη, με σωστά πατήματα, με σωστά ταμποναρίσματα, με πολύ καλά προϊόντα. Και φυσικά σωστό ντε μακιγιάζ και σωστή ενυδάτωση αρχικά, ώστε να μου κάτσουν περισσότερο και με μεγάλη διάρκεια τα προϊόντα τα οποία επακολουθούν μετά. Λοιπόν, αν σου αρέσει και θέλεις και εσύ να δεις ποια είναι η σωστή βάση, μείνε στο βίντεο μέχρι να πέσει το intro. Μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, να χτυπάς και την Dolce κουδούνα, το καμπανάκι ουσιαστικά για να σου έρχονται όλα τα βίντεο από την Μπέλα Μέρη και πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν να σας δείξω πώς κάνω σωστά τη βάση μου με τα καινούργια δεδομένα. Αρχικά έχω να σας πω ότι δεν έκανα κανένα skincare πάνω στην επιδερμίδα μου, μόνο καθάρισα το πρόσωπό μου με ένα καθαριστικό προσώπου. Οπότε μπαίνω δύο δίσκους ντε μακιγιάζ, θα το χρησιμοποιήσω για τη λοσιόν και το άλλο και το μισελέρ το νεράκι μου. Αυτή η διαδικασία που θα σας δείξω έχει να κάνει ουσιαστικά με το μεικτό μου το δέρμα. Για μεικτό δέρμα εστιάζουμε, αλλά με αυτή τη διαδικασία μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουν όλοι οι τύποι δέρματος. Μέχρι την ενυδατική που στα λιπαρά δέρματα δεν συστήνω να βάζουμε κάποια ενυδατική, γιατί η ενυδατική βγάζει μια έξτρα λιπαρότητα. Λοιπόν, οπότε θα σας δείξω τη διαδικασία μέχρι και πριν να αρχίσω τις εξουδετερώσεις μου, και όταν λέω εξουδετερώσεις εννοώ τις πανάδες, τους μαύρους κύκλους, πώς θα τις καλύψω. Οπότε αρχικά ξεκινάω με τους δίσκους ντε μακιγιάζ, θα χρησιμοποιήσω κάποιο μισελέρ νεράκι. Το μισελέρι το νεράκι μας βοηθάει πάρα πολύ να φύγουν εκ των πραγμάτων κάποιοι ρήποι, κάποιες βρωμιές που είναι πάνω στην επιδερμίδα μας. Η επόμενη φάση είναι να βάλω τη λοσιόν. Απαραίτητο βήμα θα ήθελα να πω για όλους τους τύπους του δέρματος. Υπάρχουν λοσιόν που είναι για όλους τους τύπους του δέρματος και υπάρχουν και λοσιόν που είναι και για ματάκια. Λοσιόν μας επαναφέρει το pH μας και κοιτάξτε να δείτε, ενώ καθάρισα το πρόσωπό μου με καθαριστικό και καθάρισα και μισελέρι, πάντα η λοσιόν, εντάξει δεν σας το φέρνω και πάρα πολύ κοντά, πάντα η λοσιόν μου βγάζει μέχρι και την τελευταία βρωμίτσα από την επιδερμίδα μου. Και αφού τελειώσαμε το ντε μακιγιάζ, ήρθε η ώρα της ενυδάτωσης. Πώς θα ενυδατώσουμε το δέρμα μας ώστε να κάτσουν πολύ καλά τα προϊόντα και να έχουν διάρκεια? Μην ξεχνάτε ότι ένα σωστό ντε μακιγιάζ και μία σωστή ενυδάτωση, μετά θα κάτσουν καλύτερα τα προϊόντα. Οπότε θα συνεχίσω με ένα σέρουμ. Έβαλα το νωρό και θα χρησιμοποιήσω από Real Techniques αυτό εδώ τώρα το πινέλο, το οποίο εμένα ουσιαστικά με βοηθάει πάρα πολύ να διεισδύσουν τα προϊόντα καλύτερα στην επιδερμίδα μου. Γενικά μιλάμε για πινελάκια τα οποία υπάρχουν και σε αυτή τη μορφή, αλλά κυρίως σας συστήνω για πιο επαγγελματική χρήση να παίρνετε τα δίτριχα τα πινέλα. Αυτή τη στιγμή δεν έχω να σας δείξω κάποιο πινέλο, αλλά έχω να σας πω ότι είναι φουντωτό το πινέλο μέχρι ένα σημείο και από ένα σημείο και μετά φαίνεται δηλαδή ο διπλός πάτος ή το δεύτερο πάτωμα το οποίο το διακρίνει. Λοιπόν, έχω βάλει και τον ορό μου. Θα συνεχίσω τώρα με κρέμα ματιών αλλά και χιλιών. Έχω πάρει ουσιαστικά μία πατονέτα και βγάζω την ποσότητα που θέλω και με την πατονέτα θα ενυδατώσω τα χιλάκια μου. Και με την πατονέτα θα βάλω και στην περιοχή των ματιών. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα όσον αφορά την περιοχή των ματιών μας. Και με τα επαναλυστές κινήσεις θα απλώσω το προϊόν κάτω από τα μάτια. Δεν χρειάζεται πολύ πίεση γιατί όπως γνωρίζετε είναι μια ευαίσθητη περιοχή κάτω από τα μάτια. Σ' ό,τι και να κάνω, εννοείται ότι έχω μαζί μου πάντα ένα πακέτο μόρο μάντιλα, γιατί ό,τι βάζω στο χέρι μου, μ' αρέσει να το καθαρίζω. Σε όλη τη διαδικασία το χέρι μου γίνεται πολύχρωμο από όλα τα υπόλοιπα προϊόντα που μπαίνουν και τα τοποθετώ, γιατί εγώ πλέον τα τοποθετώ πρώτα στο χέρι και μετά στο πρόσωπο, θα το δείτε και στη συνέχεια. Λοιπόν, και αφού έχω βάλει την κρέμα ματιών αλλά και χιλιών, στο καπάκι τώρα είναι η ενυδατική. Λοιπόν, στην περίπτωση του μεικτού δέρματος, στην ζώνη του ΤΑΦ βγάζει λιπαρότητα. Τα υπόλοιπα σημεία του προσώπου μου είμαι πιο αφυδατωμένη. Υπάρχουν μεικτά δέρματα τα οποία εκ των πραγμάτων στο ΤΑΦ βγάζουν λιπαρότητα και μπορεί να μην είναι αφυδατωμένα, να είναι ξηρά, οπότε θέλει μια έξτρα ενυδάτωση. Στη δική μου περίπτωση που εδώ πέρα δεν θα βάλω ενυδατική, εδώ πέρα θα μπορώ να βάλω ενυδατική, όμως επειδή το επόμενο βήμα είναι mist, θα χρησιμοποιήσω λοιπόν από MAC το Fix and Prep, το οποίο μυρίζει καρύδα.
Αχ, βασικά κάνω έτσι έναν κύκλο. Πω πω παιδιά, είναι φανταστικό. Αυτή η καρύδα δηλαδή δεν υπάρχει. Και περιμένω λίγο ώστε να στεγνώσουν τα προϊόντα. Γιατί αν τυχόν πάω τώρα κατευθείαν και κάνω τις εξουδετερώσεις μου, θα γίνει μία πάστα και δεν το θέλουμε καθόλου αυτό. Και αφού έχουν στεγνώσει τα προηγούμενα προϊόντα, είμαι έτοιμη να συνεχίσω τώρα να σας δείχνω πώς κάνω τη σωστή τη βάση. Τελείωσα τον ντεμακιγιάζ, τελείωσα την ενυδάτωση, πάμε τώρα να δούμε πώς θα κάνουμε τη σωστή βάση. Με τα καινούργια δεδομένα, τώρα που τελείωσα τη σχολή, έχω να σας πω ότι έχω δει μεγάλη διαφορά όσον αφορά τη βάση που κάνω τώρα. Αρχικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ να έχω μια πάρα πολύ καλή βάση και να προηγηθούν μετά τα υπόλοιπα προϊόντα όσον αφορά τις σκιές ματιών, τα κραγιόν και αυτά. Παίζει σημαντικό ρόλο να έχουμε μια σωστή βάση και από τη στιγμή που θέλουμε αυτή η βάση να αποτυπωθεί σε μια φωτογραφία, άρα η σειρά που πρέπει να κάνουμε είναι πρώτα να χρησιμοποιούμε τα κρεμόδιστα προϊόντα και μετά να χρησιμοποιούμε τα αποδρένια τα προϊόντα. Άρα το επόμενο βήμα, αυτό που έχω να κάνω, είναι οι εξουδετερώσεις. Και όταν λέω, εντωμεταξύ σας έφερα και λίγο πιο κοντά για να δούμε μαζί πώς καλύπτουμε τα ουσιαστικά προβληματάκια που υπάρχουν πάνω στην επιδερμίδα μου. Μιλάω πάντα για μένα. Αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, έχω μαύρους κύκλους, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα, αλλά δεν μου φτάνει μόνο η μαύρη κύκλη, φιλενάδα, έχω και σακούλα, το οποίο είναι μικρή η σακούλα, αυτό στο ένα μάτι, όπως βλέπεις, ενώ το άλλο είναι λίγο σε καλύτερη κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα βάλω κονσίλερ του φωτός που έβαζα μετά, γιατί έτσι του δίνω μεγαλύτερη ένταση στο πρόβλημά μου, οπότε θα αρκεστώ με ένα καλυπτικό make-up και θα αρκεστώ φυσικά με τα καμουφλάζ κορέκτορες που θα κάνω έτσι ώστε να καλύψω το μαύρο κύκλο. Επίσης, όπως βλέπω, έχω και κάτι κοκκινίλες που θα τους καλύψω με πράσινο κονσίλερ και εννοείται ότι έχω και πανάδες, όπως βλέπεις εδώ πέρα, η οποία αυτή την απόκτησα από τον Αλεξανδρίτη. Εγώ φταίω, είμαι φωτοευαίσθητη, δεν έχω κάτι άλλο, το ρώτησα. Δεν θα εξαπλωθεί σε όλο το πρόσωπο, Παναγία μου. Εντάξει, αλλά εγώ φταίω γιατί βγήκα και δεν έβαλα αντιλιακή. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε μία φακίδα, να το πω. Γενικά υπάρχει ένα σωρό από πανάδες, οπότε για να μην σας τα πω λίγο, πάμε λίγο να τις εξοδετερέσουμε. Το τελευταίο καιρό χρησιμοποιώ δύο παλέτες κρεμόδων προϊόντων από Makeup Revolution, οπότε θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με το πράσινο το concealer, τον κορέκτορα ουσιαστικά, και θα πάρω ένα πινελάκι το οποίο θα με καλύψει. Να ξέρετε ότι κάποια στιγμή, τώρα που και εγώ ξέρω ότι μου γίνεται 100%, θα σας κάνω ένα βιντεάκι για τα πινέλα, ποια πινέλα είναι χρήσιμα και για να μην ξοδεύετε κι εσείς πάρα πολλά λεφτά στο εμπόριο και αυτά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τις κοκκινίλες μου. Λοιπόν, θα πάρω έτσι ένα πλατή πινελάκι, θα το βάλω πρώτα στο χέρι μου, βέβαια. Θα τα βάλω πάντα στο χέρι μου, γιατί ξέροντας ότι θα τα χρησιμοποιήσω και σε πελάτησα, δεν θέλω να... θέλω έτσι να υπάρχει αυτός ο επαγγελματισμός, οπότε βάζω αρκετό προϊόν στο χέρι μου και μετά κλείνω κλείνω τη συσκευασία, γιατί δεν θέλω να έχουμε παρέλαση από μικρόβια. Λοιπόν, οπότε βάζω στις κοκκινίλες μου, τις οποίες τις βλέπω. Μπορούσα ουσιαστικά να το παραλείψω αυτό το βήμα, γιατί σε αυτή τη φάση που είμαι δεν έχω και πάρα πολλές κοκκινίλες, γιατί δεν είμαι στις μέρες μου, καταλαβαίνετε. Αλλά θα μπορούσα να τις καλύψω με ένα πάρα πολύ καλυπτικό make-up. Τέλος με το πράσινο κονσίλερ, έχω αλλάξει πινελάκι, ποτέ δεν βάζω το ίδιο πινελάκι με διαφορετικό χρώμα και στο καπάκι άλλο, γιατί δεν θα καταφέρω τίποτα. Οπότε πρέπει αυτό να το επισκιάσω, να μην φαίνεται το πράσινο, και διαλέγω ένα πιο σκούρο για να το πάω προς τα πάνω. Ωραία. Bye bye. Κατευθείαν. Ξέχασα να σας πω βασικά ότι επειδή στο ταφ μου έχω την απίστευτη λιπαρότητα, μου βγάζει δηλαδή το ταφ, ξέχασα να σας πω ότι πριν τις εξοδετερώσεις πάνω στη μύτη θα χρησιμοποιήσω κάποιο primer, αλλά θα είναι με matte τελείωμα. Θέλω έτσι ουσιαστικά να μου σφραγίσει τους πόρους εδώ πέρα στη μύτη, οπότε χρησιμοποιώ σιλικονούχα primer μόνο στο ταφ, για να μην βγάλει την λιπαρότητα, και έτσι τα προϊόντα που θα επακολουθήσουν να υπάρχουν και με μεγαλύτερη διάρκεια. Σίγουρα ως άνθρωπος εγώ βγάζω, υδρώνω πολύ εύκολα, όμως να ξέρω τουλάχιστον ότι αυτό που βγαίνει είναι υδρότας και όχι λιπαρότητα. Έτσι να το καμουφλάρω.
και που λέτε, κορίτσια μου, έχω την πρώτη μου σακούλα, αλλά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη σακούλα, οπότε επειδή έχω όμως στο ένα μάτι σακούλα, δεν πρέπει να βάλω ένα κονσίλερ το οποίο θα με φωτίσει, γιατί θα το κάνει πιο έντονο. Αλλά παρόλα αυτά μπορώ να σκιάσω κάτω από το μάτι, και όταν λέω σκιάσω, δηλαδή μπορώ να βάλω σκιά κάτω από το μάτι μου, στο κάτω βλέφαρο. Αλλά δυστυχώς εκείνα που έκανα και τράβαγα τα τρίγωνα και να σου το φως, όχι. Όχι, δυστυχώς δεν γίνεται. Και κάπως έτσι κάλυψα τις ατέλειές μου και πάμε να εφαρμόσουμε το foundation. Εγώ αυτό τον καιρό χρησιμοποιώ από MAC, είναι Studio Fix, μιλάμε για ένα matte foundation, το οποίο το συγκεκριμένο είναι το NW25 σε ροδακινή τόνους, και θα πάρω το πινέλο καμπούκι, που ουσιαστικά δεν είναι και πάρα πολύ φούντο το πινέλο, είναι ένα πινέλο το οποίο έχει σφιχτές τις τρίχες και με βοηθάει πάρα πολύ να τοποθετήσω το foundation. Λοιπόν, παίρνουμε κάποια ποσότητα και αρχίζουμε και την τοποθετούμε ταμποναριστά πάνω στην περιοχή της επιδερμίδας και αρχίζουμε και χτίζουμε ουσιαστικά το foundation μας. Όπως βλέπετε, το αποτέλεσμα του steeping είναι πιο πολύ σταθερό στο να κάνω έτσι. Αυτό στο να κάνω έτσι δημιουργώ γραμμές. Εγώ δεν θέλω να δημιουργήσω γραμμές και δουλεύω ουσιαστικά την περιοχή που έχω βάλει το foundation τοπικά. Δηλαδή, δεν θα αρχίσω τώρα και θα κάνω αυτό το πράγμα, γιατί θέλω να δουλευτεί και θέλω να κάτσει πάρα πολύ καλά το foundation. Εδώ θα αρχίσω λίγο να το κάνω έτσι, είναι ο λαιμός, αλλά παρόλα αυτά δεν ξεχνάω ποτέ το ταμπονάρισμά μου. Πιστεύω, αν ταμποναριστεί καλά και τοποθετηθεί μόνο σε μία περιοχή και το δω ότι είναι όντως καλά, τότε θα πάω στην επόμενη περιοχή του προσώπου μου. Βάζω και στο μάτι. Το βλέπεις τι ωραία που έχει κάτσει. Και θα πάω στο μέτωπο. Θα κάνω ακριβώς την ίδια τοποθέτηση, τα μποναριστά. Με βοηθάει πάρα πολύ το συγκεκριμένο πινέλο, κορίτσια, ειλικρινά. Γι' αυτό και θέλω κάποια στιγμή να σας κάνω το βίντεο ποια πινέλα είναι χρήσιμα, για να μην αγοράζετε και στις 500 πινέλα. Και αφού τελείωσα την εφαρμογή του foundation, τώρα θα πάω στα κρεμώδης προϊόντα. Και όταν λέω κρεμώδης προϊόντα, εννοώ τα κοψίματα, τα contouring, το υγρό, το highlighter και το κρεμώδης ρούζ. Αυτό το κάνω ουσιαστικά για να υπάρχει μεγαλύτερη διάρκεια στη φωτογραφία, από τη στιγμή που θέλω και εγώ να αποτυπωθεί πάρα πολύ καλά το αποτέλεσμα που έχω κάνει. Οπότε, από την παλέτα της Revolution με τα κρεμώδης τα προϊόντα, θα χρησιμοποιήσω πάλι έτσι ένα όχι πολύ φουντωτό πινέλο, ένα σταθερό ουσιαστικά πινέλο, και θα πάρω την απόχρωση, μία ψυχρή απόχρωση για να κάνω τα κοψίματά μου, τοποθετώ πάντα στο χέρι, βγάζω την παραπάνω ποσότητα και θα αρχίσω να κάνω τα κοψίματά μου. Θα ξεκινήσω από εδώ, από τον κρόταφο, βλέπετε, και θα το μπλεντάρω. Εγώ αυτή τη στιγμή να σας πω ότι έχω πρόσωπο διαμάντι. Εντάξει. Εμένα ο στόχος μου είναι το πρόσωπό μου να το κάνω οβάλ. Οπότε πρέπει να κόψω. Πρέπει να κόψω από εδώ. Πρέπει να κόψω από εδώ. Και αυτό που έκανα με την εφαρμογή των foundation, θα πάω αναπεριοχή. Να είχε κάνει blending για να το ισορροπήσω. Νομίζω ότι είμαστε μια χαρά. Εσείς το βλέπετε πάρα πολύ. Είδατε όμως πως έγινε κατευθείαν η γωνία. Λοιπόν, κοίτα εδώ πέρα. Λοιπόν, πάω και στην άλλη. Πάω και στην άλλη μεριά. Κάνω κατευθείαν το τρίγωνο. Πάντα με τα μποναριστές κινήσεις. Δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Δεν το σέρνω. Δεν το σέρνω γιατί κάνει γραμμές και δεν μου αποδίδει πολύ καλά η τοποθέτηση προϊόντων. Και κατευθείαν έχω δώσει την αίσθηση ότι κάποιος με έχει κόψει. Ωραία. Και θα προχωρήσω. Και στο κούτελο, δεν θέλω πολλά, εγώ δεν έχω μεγάλο κούτελο, απλά ουσιαστικά περιμετρικά θα το κάνω αυτό. Κάνω το blending
θα τη φέρω και μέχρι εδώ και κατευθείαν με αυτό το κολπάκι, το κολμάκι, βασικά το κόψιμο της μύτης, κάνουμε λίγο πιο λεπτή την μυτούλα μας και ουσιαστικά κάνουμε ένα πολύ smooth αποτέλεσμα. Δεν θέλω καθόλου να φαίνεται από πού αρχίζει και από πού τελειώνει όλο αυτό. Θα συνεχίσω τώρα με κρεμμόδες ρούς. Εγώ σε αυτή τη φάση που είμαι δεν έχω κάποιο κρεμμόδες ρούς, οπότε θα αρχιστώ στα κρεμμόδες bullet κραγιόν. Θα βάλω το κραγιονάκι μου και θα πάρω ένα σφιχτό πινέλο. Η αλήθεια είναι ότι με όλο αυτό που έχει γίνει τώρα με το μάθημα, τα δούλεψα αυτά τα πινέλα και τα αγάπησα και μπορώ να σου πω ότι μου διευκόλυνε πάρα πολύ τη ζωή μου και με έχει κάνει να αναθεωρήσω ότι πρέπει να πετάξω το μεγαλύτερο ποσοστό από τα πινέλα μου και να πάρω καινούργια. Λοιπόν, τοποθετώ το πινελάκι μου αυτό ακριβώς εδώ, που είναι σε στυλ βούρτσας αυτό, και βγάζω και την περιττή ποσότητα στο εκτός αυτό. Λοιπόν, τη βγάζω και αρχίζω τώρα και τοποθετώ το πινέλο μου κάθετα εδώ πέρα και αρχίζω και βάζω το ρούζ. Κατευθείαν έχει πάρει χρώμα και αρχίζω και κάνω και blending πάντα εδώ. Ποτέ δεν θα βάζετε την πολύ μεγάλη ποσότητα πάνω στην επιδερμίδα σας. Δεν θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Θα πάρω τώρα το υγρό το highlighter, το συγκεκριμένο είναι από MUA, θα βάλω πάλι στο χέρι μου και μετά θα βάλω στο πρόσωπό μου. Λοιπόν, το τοποθετώ ουσιαστικά στο κόπαλο και κάνω και blending για να μην υπάρχουν πάλι αυτές οι γραμμές, δεν θέλω. Όσο δεν είναι ωραίο να φαίνεται ότι είσαστε σαν μπιγολαμπίδες, αυτό που πρέπει να γίνει, θα γίνει. Εδώ, στα χείλη. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα πουδρένια τα προϊόντα. Θα ξεκινήσω ουσιαστικά όπως ξεκίνησα με τα κρεμμόδες. Contouring, κρεμμόδες ρούς και υγρό highlighter. Εδώ όμως δεν έχουμε contouring, τώρα πάμε σε bronzer, το οποίο είναι σε πουδρένια μορφή. Θα πάρουμε εδώ πέρα ένα λοξό πινελάκι και θα αρχίσω πάντα στο χέρι, για να φύγει η περιττή ποσότητα, και θα αρχίσω να το βάζω πάνω ακριβώς που έβαλα το κρεμμόδις το προϊόν. Να ζεστάνω το πρόσωπό μου, πολύ καλό blending. Όπως βλέπετε, από το πρόσωπό μου που ήταν διαμάτι, με το bronzer και όλα περιμετρικά, έφτιαξα ένα πρόσωπο oval. Βλέπετε, αυτός ήταν ο στόχος μου, να κάνω το πρόσωπό μου oval και νομίζω το πέτυχα. Και σαν τελευταίο βήμα είναι να βάλω το πουδρένιο το highlighter. Και στο σημείο που έχω βάλει το κρεμμόδις, τοποθετώ το πουδρένιο το highlighter. Πάλι δεν θέλω να φαίνονται οι γραμμές με τίποτα. Και μόλις τελείωσα τη βάση μου, μία βάση έτοιμη να σε βγάλει ασπροπρόσωπη, μία βάση σταθερή που έχεις κάνει την ενυδάτωσή σου σωστά, έτσι θα κάτσουν τα προϊόντα. Έχεις βάλει τα κρεμμόδια στα προϊόντα τα οποία θα αποτυπωθούν τέλεια σε μία φωτογραφία, έχεις βάλει τα γυαλιά σταθερά. Σαν προτελευταίο βήμα, ουσιαστικά εγώ δεν σετάρω γενικά, θα σετάρω πάρα πολύ στο τέλος, βάζω μία ποσότητα στο καπάκι και παίρνω ένα φουντωτό πινέλο το οποίο το τεινάζω, προσέχω να μην μου λερώσει τα ρούχα μου, λοιπόν, και θα κάνω έτσι ακριβώς την πούδρα μου, να σετάρω ουσιαστικά το αποτέλεσμα. Όπως βλέπετε δεν έχω βάλει κάποια σκιά, η αλήθεια είναι ότι δεν με ένοιαζε τόσο η σκιά σε αυτό το βίντεο, θέλω να σας δείξω πώς ακριβώς κάνω τη βάση μου. Βάζω και το σπέτσες σε μορφή κύκλου πάλι. Και μύρισε και πάρα πολύ ωραίο το συγκεκριμένο, είναι από W7 το The Fixer. Κοριτσάρες μου, όπως βλέπετε το έχω τελειοποιήσει εγώ το μακιγιάζ, έχω κάνει ένα natural μακιγιάζ για όλες τις ώρες και με το silver μέσα, το νιουτό κραγιονάκι, έβαλα και το lip gloss μου μέσα. Αν λοιπόν σας άρεσε αυτό το βίντεο με την καινούργια βάση των καινούργιων μου δεδομένων και την αναθεώρησή μου από αυτά που ήξερα, μην ξεχνάς να κάνεις like σε αυτό το βίντεο, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου. Θέλω να σας πω ότι έχω φτιάξει και ένα καινούργιο
καινούριο account στο Instagram, το Muabella, που έχω μόνο τη δουλειά μου. Θα σας περιμένω εκεί να δείτε τις δημιουργίες μου. Παρ' όλα αυτά, μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά!